Καλησπέρα σας. Το στοίχημα σήμερα είναι το εξής. Πώς ένα πολύ μαγειρεμένο αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ αγαπητό υλικό όπως το κοτόπουλο μπορούμε να το μετατρέψουμε σε κάτι καινούριο. Λοιπόν, το κοτόπουλο το έχουμε συνηθίσει να το τρώμε ψητό στο φούρνο, ψητό στο τηγανάκι, σε σαλάτες, αλλά δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ σε σουφλέ. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω το πιο νόστιμο σουφλέ που έχετε δοκιμάσει. Το σουφλέ ουσιαστικά είναι μια γαλλική συνταγή, είναι μια αέρινη παρασκευή που έχει μέσα το κοτόπουλο. Βέβαια στην Ελλάδα το έχουμε αλλάξει λίγο γιατί βάζουμε σεισμαρικά, βάζουμε ψωμάκι, γενικά το έχουμε δώσει περισσότερο σώμα. Σήμερα θα σας δείξω την κανονική συνταγή που ουσιαστικά πρόκειται για μια μπεσαμέλ μαζί με κοτόπουλο, θα βάλω και σπανάκι μέσα και στο τέλος θα φρατεύουμε πάρα πολύ καλά με τα αυγά για να φουσκώσει ακόμα περισσότερο στο φούρνο. Πρέπει η κάθε μπουκιά που θα βάζουμε στο στόμα, παπ! Να χάνετε. Στη συνέχεια μαζί μας θα είναι ο Βαγγέλης Βασιλείου. Ο Βαγγέλης είναι ζάχαροπλαστής και σήμερα διάλεξα να μας δείξει μια συνταγή που μερικοί φοβούνται να φτιάξουν. Μια τούρτα λευκής σοκολάτας. Έχουμε συνηθίσει να τρώμε τούρτα με παντεσπάνι λίγο γέμιση, παντεσπάνι λίγο γέμιση, παντεσπάνι λίγο γέμιση και σιρόπι ανάμεσα για να είναι γλυκό και να είναι νόστιμο. Οπότε γίνεται μια τούρτα ψωμούτσα, κόβεις ένα κομμάτι, μπουφ, μπουχτίζεις και δεν μπορείς να φας καθόλου άλλο. Σήμερα σας υπόσχομαι ότι άμα δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή, είναι τόσο αερινή, τόσο γευστική, έχει παντεσπάνι μόνο από κάτω και από πάνω όλο το υπόλοιπο είναι γέμιση. Έχει βάλει μέσα γιαούρτι, έχει βάλει και φρούτα για να ισορροπήσουν τη γεύση. Νομίζω ότι σήμερα θα πείτε ότι μπορώ να φάω ολόκληρη την τούρτα ακόμα και μόνος μου. Ναι, και θα μπορέσετε, γιατί είναι και πάρα πολύ νόστιμη. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τη δική μου συνταγή, να δούμε την καρτούλα για να φτιάξουμε το σουφλέ κοτόπουλο. Σουφλέ με κοτόπουλο. Μία συσκευασία φιλέτο στήθος, πίνδος, ορεινό κοτόπουλο. 500 με 700 γραμμάρια γάλα. 5 χούφτες σπανάκι. 6 αυγά. Ελαιόλαδο. 60 γραμμάρια βούτυρο και έξτρα για το βουτύρωμα. 40 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μία κουταλιά της σούπας baking powder. 200 γραμμάρια παρμεζάνα. 2 φέτες ψωμί του τόστ. 2 φρέσκα κρεμμύδια. Άνηθο. Φρέσκα μυρωδικά. Μία πρέζα μοσχοκάριδο. Αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα κάνω την ανατροπή. Δεν θα βάλω την τηγανά πάνω, θα βάλω ένα μικρό τηγανάκι. Το άλλο το έχω πάει για σέρβις. Πλάκα κάνω, η τηγανάρα δεν χρειάζεται ποτέ σέρβις. Και θα βγάλω το κοτόπουλο από το ψυγείο. Χρησιμοποιώ φιλέτο στήθος πίνδος, ορεινό κοτόπουλο. Θα βγάλω τη μεμβράνη. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, όταν πιάνουμε το κοτόπουλο είμαστε προσεκτικοί με το σπίτι. Πού είναι τα γάντια μου? Δεν έχω πιάσει ακόμα το κοτόπουλο, αλλά θα το πιάσω κατευθείαν με τα γάντια μου. Εγώ δεν θα λερώσω καν το ξυλοκοπής, με διευκολύνει πάρα πολύ το σκαφάκι που έχει από κάτω. Θα ρίξω ελαιόλαδο, λίγο, ίσα ίσα, αλάτι και πιπέρι. Ακόμα δεν έχω πιάσει το κοτόπουλο, επαναλαμβάνω. Και πιπεράκι. Κάνουμε ένα μικρό μασαζάκι στο κοτόπουλο και να σας πω ότι τα κοτόπουλα πίνδος έχουν μοναδική γεύση που ξεχωρίζει γιατί μεγαλώνουν στον ορεινό όγκο των Ιωαννίνων κάτω από τους πιο αυστηρούς ελέγχους. Και το τηγανάκι μου έχει κάψει. Ένα, δύο, τρία. Βγάζω τα γάντια μου. Οπωσδήποτε λίγο θυμαράκι. Νομίζω πρέπει να ανοίξω ένα φυτόριο που πουλάω μόνο θυμάρι, θα το δίνω 2 ευρώ. Να έρχεστε να παίρνετε. Θα δείτε πόσο πιο νόστιμα θα γίνουν τα φαγητά σας. Oh. Θα πάρω και από εδώ ένα ωραίο ταψάκι με λαδόκολλα. Και θα περιμένω ίσα να πάρει, έλα, χρώμα το κοτόπουλο. Για να δούμε. Oh. Σεξι και όμορφο. Πόσο εύκολο να κάνετε ένα ζουμερό κοτόπουλο. Αλάτι, πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο, λίγο θυμαράκι, χωρίς πολλά λάδια στο τηγάνι. Είναι προθερμασμένο ο φούρνος σε 180 βαθμούς στον αέρα και μόλις πάρει ωραίο χρώμα, το πετάμε μέσα για 12 με 15 λεπτάκια. Τόσο χρειάζεται. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Το μόνο που θέλει είναι λίγο φροντίδα. Κοιτάξτε εδώ. Όπως είναι, το βάζω το ταψάκι μου και μέσα στο φούρνο σε 180 βαθμούς για περίπου 12 με 15 λεπτάκια.
Αυτά είναι λίγο μεγαλούτσικα, οπότε θα χρειαστούν μάλλον 15. Στο ίδιο τηγάνι. Θα πάρει γεύση το σπανάκι κατευθείαν από το κοτόπουλο. Είναι όλη η γεύση που έχει βγάλει το κοτόπουλο. Θα ρίξω μέσα το σπανάκι. Και θα το σοτάρω. Ανακατεύουμε λίγο, ίσα ίσα, να μαραθεί το σπανάκι. Κοιτάξτε από κάτω. Δεν θέλω να ψήσει για πολλή ώρα. Ίσα ίσα θέλουμε να το μαράνουμε. Και επειδή είναι πολύ έτσι χοντρά τα κομμάτια από το σπανάκι, θέλω να πάει παντού. Θα βάλω λίγο στο ξυλοκοπή. Κόβουμε το σπανάκι. Δεν θα το κάνετε νιανιά. Θα το κόψετε έτσι μεγάλα κομματάκια. Φτάνει. Τόσο. Και το βάζω σε ένα μπολ. Αλάτι πιπέρι δεν έχω βάλει καθόλου, γιατί είχα λατήσει και είχα βάλει πιπέρι πάνω στο κοτόπουλο. Αρκετή από την μαρινάδα που έβαλα στο κοτόπουλο έμεινε στο τηγάνι και το αλάτι και το πιπέρι. Οπότε ουσιαστικά έχω βάλει αλατοπίπερο και στο σπανάκι. Δεν συνεχίζω τη συνταγή μου, δεν μπορώ να συνεχίσω τη συνταγή, γιατί πρέπει να περιμένω το κοτόπουλο να ψηθεί από το φούρνο. Μόλις ψηθεί, θα το βγάλω έξω, θα το αφήσω λίγο να κρυώσει για να μπορέσω να το κόψω και συνέχεια φτιάχνουμε το σουφλέ. Το αυγό μαζί με το γάλα αποτελούν τις μόνες πλήρεις φυσικές τροφές. Περιέχουν δηλαδή όλα τα απαραίτητα συστατικά για μια ισορροπημένη δίαιτα. Το αυγό όμως υπερισχύει θρεπτικά. Συγκεκριμένα το ασπράδι αποτελείται κατά 45% από πρωτεΐνες, οι οποίες περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για τον οργανισμό μας. Ένα αυγό μέσου βάρους καλύπτει το 12% των ημερήσιων αναγκών σε πρωτεΐνες ενός άνδρα και το 14% μιας γυναίκας. Το κοτοπουλάκι μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο και ζουμερό έχει γίνει. Κοιτάξτε. Να το βάλετε από το φούρνο, αφήστε 5 λεπτά να κάτσει, να ξεκουραστεί που λέμε. Όταν ξεκουράζεται, παίρνει πίσω όλη την υγρασία. Αν το κόψετε κατευθείαν από το φούρνο, θα φύγουν όλα τα ζουμιά του. Άρα, το αφήνω στην άκρη να κρυώσει καλά και πάμε να ετοιμάσουμε την υπόλοιπη συνταγή μας, που δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Νομίζω πια ότι σε αυτή την εκπομπή έχετε μάθει όλοι να φτιάχνετε μπεσαμέλ. Αλλά άμα δεν έχετε μάθει, σήμερα θα μάθετε 100%, δεν είναι τίποτα. Χρειαζόμαστε 4 υλικά για μια μπεσαμέλ. Γάλα, αλεύρι, βούτυρο. Το τέταρτο είναι το μοσχοκάριδο, γιατί μπαίνει απαραίτητα στην μπεσαμέλ και βέβαια αλάτι και πιπέρι που δεν μετράνε. Λοιπόν, σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε μέσα το βούτυρο. Το βουτυράκι μας θέλουμε να λιώσει, αλλά όχι να κάψει. Είναι πολύ δυνατά η φωτιά, οπότε θα τη χαμηλώσω. Δεν θέλω να πάρει χρώμα το βούτυρο. Άμα πάρει χρώμα το βούτυρο, θα πάρει χρώμα το αλεύρι, θα πάρει χρώμα μπεσαμέλ και εγώ θέλω να βγει η μπεσαμέλ λευκή και σεξι. Λοιπόν, το βούτυρο έχει λιώσει. Θα ρίξω μέσα το αλεύρι και σιγά σιγά θα προσθέσω το γάλα. Με το που απορροφήσει λίγο γάλα μπεσαμέλ, ρίχνουμε επόμενη δόση. Σπάμε τα γρουμπαλάκια πολύ καλά. Μεταξύ, χθες μου έστειλε ένα μήνυμα μία κοπέλα στο Instagram και μου λέει: η μαμά μου κάθε φορά που σ' ακούει να το λες γουρμπαλάκια πεθαίνει στο γέλιο. Γιατί δεν λέγονται γουρμπαλάκια, λέγονται γρουμπαλάκια. Εντάξει, δεν πειράζει, εγώ έτσι το λέω. Το καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Λοιπόν, ανακατεύω καλά να προφήσει και το υπόλοιπο γάλα το ρούμου. Και προσθέτω και την τελευταία δόση από το γάλα. Λοιπόν, η μπεσαμέλ μου είναι έτοιμη, κοιτάξτε εδώ. Άρχισε να βγάζει φουσκαλίτσες. Όταν βγάζει φουσκάλες η μπεσαμέλ, σημαίνει πως είναι έτοιμη προς χρήση. Πιπεράκι. Αλάτι. Στο αλάτι θέλω να είστε προσεκτικοί. Δεν θα βάλετε πάρα πολύ, εφόσον βάλετε παρμεζάνα. Σε περίπτωση που βάλετε γραβιέρα θα χρειαστεί λίγο παραπάνω. Οπότε πρέπει το τυρί μαζί με το αλάτι που θα ρίξουμε να ισορροπήσει όταν θα φτιάξουμε την μπεσαμέλ. Παρμεζάνο είναι αλμυρό τυρί, γραβιέρα δεν είναι τόσο αλμυρό. Εντάξει, και ένα καλό έτσι τεστ στο τέλος με ένα κουταλάκι θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Μοσχοκάριδο, το μυστικό της μπεσαμέλ. Μην το ξεχάσετε. Και καλύτερο είναι να το τρίψετε φρέσκο από πάνω. Ανακατεύουμε όλα τα μπαχαρικά, το αλάτι και το πιπέρι. Σε αυτό το σημείο μυρίζει τόσο ωραία. Πραγματικά σας λέω. Και πάμε να ρίξουμε τη θερμοκρασία λίγο από το μείγμα μας. Ρίχνω παρμεζάνα με δόσεις μέσα, ανακατεύοντας την μπεσαμέλ.
Έριξα μία χούφτα. Θα ρίξω άλλη μία χούφτα από τα συνολικά γραμμάρια που σας έχω δώσει και θα κρατήσω λίγο στην άκρη. Θα δείτε γιατί. Και ανακατεύω. Παίρνω το κοτόπουλο που έχουμε ψήσει πριν στο φούρνο. Γιατί σκεφτείτε ένα σουφλέ με ψητό κοτόπουλο στο φούρνο. Τελείως άλλη γεύση. Το πάμε σε άλλο επίπεδο, να πούμε. Ναούμ, το είπα και πολύ μαγικά. Κόβουμε και το κοτοπουλάκι σε κύβους. Ρίχνουμε το κοτόπουλο μέσα στο μπολ. Έμεινε άλλο ένα. Τώρα μας αρέσει να βρίσκεται έτσι πιο παντού το κοτόπουλο. Δεν είναι δύσκολο, απλά παίρνει το κοτόπουλο και το σπάτε με το μαχαίρι, βλέπετε. Πόσο εύκολα σπάει. Δεν είναι τίποτα. Άμα σας αρέσει να βρίσκεται πιο μεγάλα κομμάτια μέσα, πιο τσάνκι όπως θα λένε οι ξένοι, τότε τα κόβετε σε κομμάτια. Αλλιώς, πατάτε λίγο με το μαχαιράκι, κοιτάξτε εδώ. Μπορείτε να το κάνετε και έτσι. Λοιπόν, έχουμε και το κοτόπουλο μέσα. Έχω δύο φέτες ψωμί και θα τις κόψω σε ωραίους κύβους. Και θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, γιατί βάζεις ψωμί εδώ μέσα, είσαι τρελός. Υπάρχει λόγος που μπαίνει το ψωμί. Θα σου πω. Άμα κάναμε μικρά σουφλεδάκια, έχω κανένα σκεύος. Δεν έχω, αλλά φανταστείτε ότι αυτό είναι ένα μικρό σουφλέ. Θα φούσκωνε και θα μείνει φουσκωμένο για περισσότερη ώρα. Γιατί είναι μικρό και είναι πιο λίγο το βάρος του. Εμείς θα κάνουμε μεγάλο ταψί. Οπότε τι γίνεται. Ότι θα φουσκώσει το σουφλέ, κατευθείαν με το βγάλουμε από το φούρνο, θα πέσει κατευθείαν ο όγκος του. Εμείς τι θέλουμε, να κρατήσουμε τον όγκο για όση περισσότερη ώρα γίνεται. Και αυτός ο τρόπος που σας δείχνουμε τώρα με το ψωμί είναι ο καλύτερος. Το ψωμί ουσιαστικά λειτουργεί σαν σκαλοσιά στο σουφλέ. Το φουσκώνει και το αφήνει φουσκωμένο. Γιατί και το ψωμί μαζί με το σουφλέ φουσκώνει, αλλά είναι πολύ δύσκολο να ξαναπέσει. Οπότε ένας πολύ ωραίος τρόπος για να κρατήσει το σουφλέ αέρνο για περισσότερη ώρα είναι αυτός. Κόψτε το ψωμάκι σε χοντρά κομμάτια και βάλτε τα μέσα. Δεν χρειάζεται πολύ. Ίσα-ίσα δύο φέτες ψωμί, τόσο αλλά μεγάλες. Άμα έχετε τις μικρές, θα βάλετε τρεις. Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Λίγο. Βλέπετε εδώ. Το δικό μου το λίγο είναι αυτό. Της μαμάς σας φαντάζομαι ότι είναι ολόκληρο το ματσάκι, έτσι δεν είναι. Οπότε δύο κρεμμυδάκια δεν είναι πολύ. Θα ρίξω μέσα και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ρίχνω μέσα και το σπανάκι. Και τώρα θα τα αφήσω εντελώς πάνω σας. Βάλτε ό,τι μυρωδικά τραβάει η όρεξή σας. Επειδή έχουμε βάλει σπανάκι, εγώ θα ρίξω λίγο άνηθο. Στην Ελλάδα, όταν πάμε να πάρουμε ματσάκι, άνηθο είναι τόσο. Είναι περισσότερο για πρόταση γάμου παρά για να μαγειρέψουμε. Αλλά από αυτό το ματσάκι που θα πάρετε, κόψτε το 1/4, 1/5. Μην βάλετε παραπάνω. Πολλές φορές χαλάμε τις συνταγές βάζοντας πάρα πολύ άνηθο. Ο άνηθος δεν βοηθάει στο να κάνει νόστιμο το φαγητό μας μετά από ένα σημείο, αλλά σκεπάζει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Τι άλλο θα βάλω λίγο ρίγανη, που την έχω δίπλα. Λοιπόν, θυμαράκι και λίγο ρίγανη. Σηκώνω και τα μανίκια γιατί τώρα άρχισε η δύσκολη δουλειά. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε μία μαρέγκα. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι πολύ εύκολο. Παίρνω την μπεσαμέλ εδώ και ένα μπολ εδώ. Τα ασπράδια τα κρατάω στο μπολ. Τους κρόκους τους ρίχνω στην μπεσαμέλ. Τα ασπράδια τα κρατάω στο μπολ. Τους κρόκους τους ρίχνω στην μπεσαμέλ. Στο μείγμα με την μπεσαμέλ θα ρίξω και μία κουταλιά της σούπας baking powder για να φουσκώσει ακόμα παραπάνω το σουφλέ μου. Και σε καμία περίπτωση, άμα δεν είστε αποφασισμένοι να κάνετε μαρέγκα, μην ξεκινήσετε, δεν πρόκειται να αφρατέψετε ποτέ. Βάλτε το μιξεράκι, αφρατέψτε με το μιξεράκι. Αλλά άμα είστε αποφασισμένοι, δεν χρειάζεται τίποτα. Χρειάζεται λίγο χρόνο να ανακατέψετε τα ασπράδια μέχρι που να γίνουν μαρέγκα. Κοιτάξτε το όγκο που έχει πάρει το μείγμα μας. Το βλέπετε, τέλειο. Πάμε να ενσωματώσουμε όλα αυτά τα υλικά μεταξύ τους. Πώς? Ανακατεύουμε τους κρόκους μαζί με την μπεσαμέλ και το baking powder. Τέλεια.
και ρίχνουμε όλο το μείγμα της μπεσαμέλ μαζί με το κοτόπουλο και τα μελωδικά. Πάμε να φρατέψουμε λίγο το μείγμα μας, πώς. Ρίχνουμε όλη τη μαρέγκα που έχουμε ετοιμάσει μέσα. Και δεν θέλω πολλές κινήσεις. Μην είμαστε τόσο υποχόνδροι και προσπαθούμε να σπάσουμε όλη τη μαρέγκα. Άμα προσπαθήσουμε να τη σπάσουμε όλη τη μαρέγκα, χάσαμε τον όγκο από τα σπράδια. Αυτό το σημείο σταματάμε. Και πάμε τώρα να το βάλουμε στο φούρνο. Έχω ένα ωραίο πυρήμαχο σκεύος εδώ πέρα. Θα βουτυρώσω πολύ καλά γύρω-γύρω. Και θυμάστε που είχαμε κρατήσει λίγο παρμεζάνα από την παρμεζάνα που βάλαμε μέσα. Ήρθε η ώρα να τη χρησιμοποιήσουμε. Ρίχνουμε την παρμεζάνα μαζί με το βούτυρο και σεμιζάρουμε το ταψάκι με παρμεζάνα. Μην φοβάστε, δεν θα πιάσει. Ίσα-ίσα θα κάνει τραγανό γύρω-γύρω το σουφλέ μου. Ρίχνουμε μέσα όλη τη γέμιση. Πλώνουμε προσεκτικά, χωρίς να ξύσουμε τον πάτο από το πυρήμαχο. Και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Σε 180 για 30 με 35 λεπτάκια. Σουφλέ με κοτόπουλο. Για το κοτόπουλο και το σπανάκι, ρίχνουμε στο κοτόπουλο λάδι, αλάτι και πιπέρι και το σοτάρουμε σε ένα τηγάνι. Αρωματίζουμε με θυμάρι και όταν ροδίσει το μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα και συνεχίζουμε το ψήσιμο στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 12 με 15 λεπτά. Στη συνέχεια σοτάρουμε το σπανάκι και όταν μαραθεί, το κόβουμε σε μικρά κομμάτια και το βάζουμε σε ένα μπολ. Για την μπεσαμέλ, σε μία κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο και καβουρδίζουμε το αλεύρι. Ρίχνουμε σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να πήξει η κρέμα. Εκτός φωτιάς, ρίχνουμε πιπέρι, αλάτι, μοσχοκάριδο και την παρμεζάνα σε δύο δόσεις. Για τη συναρμολόγηση, όταν ψηθεί το κοτόπουλο, το κόβουμε σε κύβους και το βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε και το ψωμί κομμένο σε κύβους, ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμύδι και το σπανάκι και στο τέλος τα μυρωδικά. Χωρίζουμε τους κρόκους από τα ασπράδια. Χτυπάμε τα ασπράδια σε μαρέγκα. Προσθέτουμε στην μπεσαμέλ τους κρόκους μαζί με το μπέικιν και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια, ρίχνουμε την μπεσαμέλ στο μπολ με το κοτόπουλο και με απαλές κινήσεις ενσωματώνουμε στο μείγμα και τη μαρέγκα. Βουτυρώνουμε ένα πυρήμαχο σκεύος και το πασπαλίζουμε με παρμεζάνα. Ρίχνουμε μέσα το μείγμα και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά. Το σουφλεδάκι μας έχει βγει από το φούρνο. Σας είπα ότι όταν το βγάλετε από το φούρνο θα είναι πάρα πολύ πιο φουσκωτό, αλλά είμαι σίγουρος πως δεν μπορείτε να το φάτε όλο εκείνη την ώρα, γι' αυτό περίμενα και εγώ 10-15 λεπτάκια. Θα πέσει λίγο, αλλά δεν θα αλλάξει καθόλου γεύση. Θα είναι πεντανόστιμο. Αυτό σας το υπόσχομαι. Θα κόψω 6 μεγάλα κομμάτια. Και κοιτάξτε εδώ πώς βγαίνει. Κοιτάξτε εδώ. Είναι αφρός. Αφρός, πραγματικά. Δεν μπορώ να το σκεφτώ άλλο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά. Είναι αστείο. Σας ορκίζομαι ότι αν το βάλετε μέσα στο στόμα, δεν χρειάζεται να κάνετε αυτή την κίνηση. Δεν έχει σταματήσει τίποτα. Μόνο το κοτόπουλο είναι που μπορεί να βρει αντίσταση μέσα στο στόμα σας. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα σας χορτάσει. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δύο κομμάτια ένας άνθρωπος σαν και εμένα σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει. Δεν έχω άλλα λόγια να πω. Ας ξεκινήσουμε την επόμενη συνταγή.